Κάλεσα στο γραφείο μου όλους τους ηγέτες, όλων των κομμάτων. Ήρθαν όλοι. Και από όλα τα κόμματα. Και ο Αρχιεπίσκοπος. Και αφού τους έκανα μια εισαγωγή, τους είπε όλα τρεις ερωτήσεις. Υπάρχει κανείς που μπορεί να μας δώσει τον ορισμό του τι είναι το Κυπριακό σήμερα, τι είναι οι επιδιώξεις μας, τι είναι οι στόχοι μας, τι είναι τα σχέδια μας να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Κανένας με κανένας δεν ήταν σε θέση να δώσει τον ορισμό. Ορίστε, λέω, το πρόβλημα μας. Όταν εμείς οι ίδιοι, εσείς οι ηγέτες μας, δεν είστε σε θέση να δώσετε το αυτόν τον ορισμό, πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τους ξένους, τους εδιάφορους, για το δίκαιό μας και να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί και να, αν τους πείσουμε και θελήσουν να μας βοηθήσουν, να ξέρουν τι θα κάνουν για να μας βοηθήσουν. Άρα εδώ είναι το βασικό μας πρόβλημα. Πρέπει επομένως να αλλάξουμε πορεία. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει κανένας από εσάς που ελπίζει, έστω και ένα στο δισεκατομμύριο, ότι είναι δυνατόν να βρούμε δίκαιη και βιώσιμη λύση με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγουμε τώρα εδώ και μισό αιώνα? Είπαν όλοι όχι. Δεύτερο κρατούμενο. Τρίτη ερώτηση. Υπάρχει κανείς από εσάς που αμφιβάλλει ότι εάν επιτύχουμε να εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο ως λύση του Κυπριακού, θα είναι η ιδανική δημοκρατία για όλους τους Κυπρίους? Συμφώνησαν επίσης. Ορίστε, κύριε, τη βάση μας. Εάν όλοι συμφωνήσετε σε αυτή τη βάση και χτυπάτε την βερόνα στην κορφή όλοι, και όχι ένα έτσι, κάλλιος έτσι, τότε θα πάει στο πρόβλημα της και θα φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Και αν βγούμε με σύνθημα, λάβαρό μας την επιδίωξη λύσης δια της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κειμένου, θα την καταλαβαίνει και η Κουτσή Μαρία. Δεν θα έχει κανένα που να μην το καταλάβει. Πρωτίστως θα το καταλάβουν τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων οι οποίοι ζουν και ευημερούν με αυτό το σύστημα και ασφαλώς θα καταλαβαίνουν ότι με την εφαρμογή αυτού είναι δικαίω για όλους τους Κυπρίους. Ενώ σήμερα με τον Λαβύρινθο που τους έχουμε βάλει, εμείς ήδη, όπως είπα, δεν ξέρουμε τι ζητούμε, πώς θα πείσουμε τους ξένους. Και από την άλλη έχουμε μια Τουρκία η οποία είναι κάνει το παν με παρόλες τις τόσες πολλές υποχωρήσεις που έχουμε κάνει εμείς που είμαστε ήδη στο κρόδωμα, εκείνοι δεν έχουν κάνει μια υποχώρηση. Ποια είναι η ελπίδα? Ήταν δε αυτή η συνάντηση λίγες μέρες μετά που ήρθε ο Σαρκοζή στην Κύπρο και μας είπε για τα απαράδεκτα και τις επιδιώξεις και τις στόχους της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου. Πώς μπορείτε εσείς να ελπίζετε ή οσδήποτε από εσάς ότι είναι δυνατόν να φτάσουμε σε δίκαιη και βιώσιμη λύση με τους συζητήματα του Τουρκοκυπρίου? Είναι δυνατόν ο Τουρκοκύπριος να πάρει πρωτοβουλία για να δώσει μια λύση που θα δεχθεί η Τουρκία και αν τη συμφωνήσουμε εμείς μαζί τους, θα την εφαρμόσει η Τουρκία? Ασφάλως όχι. Άρα είμαστε σε λαθασμένη πορεία. Πρέπει να αλλάξουμε πλεύση. Και με τρεις λέξεις μόνο, εφαρμογή ευρωπαϊκού κεκτημένου, που θα είναι καθαρόν στον οποιονδήποτε μιλήσουμε, θα την κατανοήσει. Χειριστούμε σωστά και προτείνουμε μια λύση που είναι κατανοητή στους πάντες και είναι απλή. Ποιος θα ακούσει τη λύση αυτή και να σου πει όχι? Όταν του πεις, κύριε, 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν και ευτυχούν με αυτή την καθεστώς, γιατί οι 100.000 Τουρκοκύπροι να μην ικανοποιήσουν? Του παίρνει τον αέρα από τα πανιά του της Τουρκίας. Επομένως, ανήκει σε ένα σωστό, καθαρό και με ελπίδες να το αποδεχθεί η διεθνής κοινότητα.
είναι πάνω σε αυτό το πνεύμα που γράφω και το επιστολή που σου έδωσα που έστειλα προχθές στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Παρόμοια διαβήματα έγραψα πέρσι στον Οπάμα του, της Αμερικής. Δυστυχώς, ένας από τους ηγέτες, δεν θα πω το όνομα, σε αυτή λέει, μα κύριε Φαντιάδη, ξεκινήσαμε από την Ένωση και μόνο Ένωση. Πήγαμε στην Ανεξαρτησία, πήγαμε. Τώρα τα πετάξουμε όλα στον καράφο των Χρήστων, να πιάσουμε ένα άλλο. Μα αφού αυτά απεδείχθησαν ότι είναι μάταια, χωρίς αποτέλεσμα. Και ήρθε χθες ο Τούρκος εκεί, η Τουρκία η επίσημη, και μας τα είπε αυτά που μας είπε. Εσύ τι ελπίζεις να επιτύχεις με τις συνομιλίες με τον Τούρκο Κύπρο? Όταν είπε αυτός, βγήκε και ο άλλος της, των ιδίων απόψεων και βγήκαμε μερικοί να αντιδράσουν, αλλά δεν έφερε η συνάντηση εκείνη κανένα αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο σφάλμα οποιαδήποτε λύση εκτός από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Όλες αυτές η διζωνική σημαίνει ένα καθεστώς το οποίο δεν θα ελέγχει ο Κύπριος, θα το ελέγχουν άλλοι. Και είδαμε τις διαθέσεις των πάντων. Έχουμε δυστυχώς μεγάλους εχθρούς. Και είμαστε μικροί. Είναι μεγάλη η αμαρτία να έχει σε μικρό σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σήμερα την δύναμη που μας έδωσε ο Θεός με αυτά τα ευλογημένα, τα ακοιτάσματά μας και να κερδίσουμε ισχυρούς συμμάχους με αυτά, αν θα σωθούμε. Ό,τι και να έγινε, όποιος και να συμφώνησε, όποιος και να συζήτησε πριν 30-40 χρόνια, πριν 30 χρόνια, 35 πόσο, είναι μια άλλη κατάσταση, άλλη ήταν η κατάσταση τότε. Είχαμε το μαχαίρι στο λαιμό μας, το πιστόλι στον κρόταφο μας και μπορούσε οποιοδήποτε να κάνει οποιασδήποτε υποχωρήσεις. Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην το ξεχνούμε ποτέ αυτό το πράγμα. Με ίσα δικαιώματα. Και έχουμε κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα που μας ανήκουν ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πρέπει να καθίσουμε. Σε αυτό να είναι το αίτημά μας. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Είδαμε τις υποχωρήσεις που έκανε ο κύριος Χριστόφης. Δεν έδρασε το αυτή της Τουρκίας. Απεναντίας, κάθε φορά που κάνουμε εμείς μια υποχώρηση, ανοίγει η όρεξη του για περισσότερο. Είδατε ποτέ υποχώρηση της Τουρκίας από τον καιρό που ξεκινήσαν οι προγραμματεύσεις, την παραμικρή. Εμείς γιατί κάνουμε όλες αυτές τις ανόητες υποχωρήσεις? Δεν ωφελεί να συζητούμε κανένα αυτά τα πράγματα. Και ελπίζω η νέα κυβέρνηση, ο νέος πρόεδρος, να κατανοήσει ότι είναι μάταιο να συζητούμε με τον Τουρκοκύπριο για να βρούμε λύση του Κυπριακού. Αφού ξέρουμε, μας τα λένε κάθε μέρα, ρε παιδί μου. Ούτογλου, τα έγραψε κιόλας. Ότι αν δεν υπάρχει, υπήρχε και ένας Κύπριος, θα τον δημιουργούσαμε για να έχουμε ερίσματα και δικαιώματα και επαιτήσεις. Τι περιμένουμε? Μα η χρέση με Ερτογάν ότι δεν υπάρχει χώρα Κύπρος με το όνομα Κύπρος. Ευτυχώς το δημοψήφισμα έφερε αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα του 76% εναντίον. Και έπρεπε αυτό το τεράστιο όπλο να το αξιοποιήσουμε τότε και να βγούμε ανά και ελπίζω να μην επανέλθει ποτέ υπό οποιαδήποτε μορφή, διότι δεν υπάρχει. Όταν το διάβαζα το σχέδιο, αναζητούσα, ξέρεις να σου πω ότι όταν έφτασα στην Αμερική και ήρθαν και με παράλαβαν οι συνεργάτες μου για να συνεχίσουν, τους ακύρωσα όλα μου τα ραντεβού της ημέρας. Άγρυπνος όπως ήμουν, πήγα στο ξενοδοχείο και ξαναδιέβασα από την αρχή
και υπογράμμιζα με το highlighter τις παραγράφους, αναζητώντας να βρέσω και ένα καθαρό σημείο υπέρ μας. Δεν έπρεπε, παιδί μου, ούτε ένα καθαρό υπέρ της Κύπρου. Κάναμε το λιγότερο έγκλημα, γιατί αρνηθήκαμε αυτό το εσχρό σχέδιο. Και μας έμεινε ως αποτέλεσμα αυτή εκείνη η συνεολική καταδίκη της κυπριακής κυβέρνησης, ότι παρεπλάνησε δίθεν τον κόσμο και έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε πραγματικά άξιοι της τύχης μας για όσα μας συμβαίνουν.